με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να διασφαλίσει ίσα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ισότητα, όπως λέτε, απέναντι στους νόμους. Θεωρούμε ότι είναι ψεύτικη η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος διευρύνει, ποιος υπερασπίζεται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Και οι δύο τα πεσοκόψατε. Επικαλείστε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της για τις βέλτιστες πρακτικές, όπως λέτε. Ποιες και για ποιον είναι οι βέλτιστες πρακτικές? Βέλτιστες πρακτικές είναι η λογική των ελάχιστων που όλοι σας υπηρετείτε. Η εργατική τάξη που δημιουργεί τον τεράστιο πλούτο στον πάτο. Να στερείτε την ικανοποίηση ακόμη και βασικών αναγκών παρά την τεράστια άνοδο της παραγωγικότητας, της επιστήμης, της τεχνικής. Με ελάχιστο εισόδημα, ελάχιστη σύνταξη, ελάχιστες παροχές υγείας, πρόνοιας, παιδείας, ίσα-ίσα να επιβιώνει. Ελάχιστα για τους πολλούς, για να εξασφαλιστούν πολλά για τους λίγους. Οι βέλτιστες πρακτικές για τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους είναι η φτηνή εργατική δύναμη, η δουλειά σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής, η διαρκής μείωση της χρηματοδότησης στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, η καταστολή των αγώνων και από την άλλη ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους από τη ληστεία του λαού. Όλα όσα καταργήσατε τα χαρακτηρίζετε παθογένειες του παρελθόντος, αιτίες της κρίσης, και αποδεχτήκατε τη θέση του ΣΕΒ που απαιτεί την μη επαναφορά τους γιατί θα υπονομεύσει την ανάπτυξη. Έτσι αρνείστε να επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις. Απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατοχήρηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ισχύ της ευνοϊκότερης με την υποχρεωτικότητα εφαρμογής σε όλους, σε όλη τη χώρα. Αντίθετα, με τον νόμο Βρούτση-Αχτσιόγλου καταργήσατε τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτερο μισθό και θα διαμορφώνετε με απόφαση της κυβέρνησης και με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή τη διασφάλιση της κερδοφορίας. Η κυρία Αχτσιόγλου σήμερα επιχείρησε να αποποιηθεί αυτή την ταξική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυριζόμενη ότι θα ήταν προσωρινή αυτή η ρύθμιση μέχρι να φτάσει ο κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ. Αλήθεια? Από πού προκύπτει αυτό? Από πουθενά? Είναι λόγια. Με εργαλείο της ενώσης προσώπων καταφέρατε συντριπτικό πλήγμα στις λογικές συμβάσεις εργασίας. Διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012 και η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε πριν από λίγες μέρες την υπερισχύ της επιχειρησιακής σύμβασης, της σύμβασης της Ένωσης Προσώπων έναντι της τοπικής, της ομοιοπαγγελματικής, της κλαδικής, καταργώντας κάθε άλλη ρύθμιση. Ο στόχος σας είναι η παραπέρα μείωση του μέσου μισθού των εργαζομένων, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Καμία σχέση δεν έχει όλη αυτή η πορεία με κατοχήρηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μη θεωρείτε όμως ότι το εργατικό κίνημα θα αποδεχτεί αυτή την πολιτική. Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης, δικαίωμα στην απεργία, λέτε ότι διασφαλίζεται από το Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία με τον Ανεπιστημιακό Νόμο θέσπισε το Μητρώο των Συνδικάτων, διευκολύνοντας τον έλεγχο των εργαζομένων απευθείας από την εργοδοσία και τους ανθρώπους της. Γι' αυτό απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ για εξασφάλιση του απόρριτου της προσωπικής ζωής από τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και πλήρης απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Εκτός από την απέτηση πλειοψηφίας 50-1 στις γενικές συνελεύσεις για το σχηματισμό απαρτίας, έργο του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με την ηλεκτρονική ψηφοφορία να χτυπήσει τη ζωντανή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στις γενικές συνελεύσεις, σε κάθε συλλογική διαδικασία και κυρίως στην ουσιαστική κατάργηση της απεργίας, αφού η ψηφοφορία για την απεργία θα γίνεται ηλεκτρονικά και μπροστά στον εργοδότη.
Ετοιμάζεται ο περιορισμός των διαδηλώσεων στο όνομα της λειτουργίας της αγοράς. Γι' αυτό απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατοχήρηση του δικαιώματος να συνέρχονται και να συναθίζονται οι ευρισκόμενοι στη χώρα μας με ταυτόχρονη κατάργηση των όποιων περιορισμών στις δημόσιες συναθρήσεις. Παίρνετε μέτρα για να εμποδίσετε την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, τον ταξικό του χαρακτήρα, κόντρα στον κοινωνικό εταιρισμό που θέλει τη συνένεση και το συμβιβασμό με την αντεργατική πολιτική. Οι ευκαιρίες απασχόλησης, τα προγράμματα κοινοφορίας εργασίας, μερικής απασχόλησης, συμβασιούχων και άλλες πρόσκυρες ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν συνιστούν το δικαίωμα στη δουλειά, όπως λέτε. Εξάλλου, κανείς δεν το πιστεύει. Απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ για απαλυφή του άρθρου 103 που εμποδίζει, ακυρώνει το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη δουλειά με την απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Κατά τα άλλα, μιλάτε για προστασία της εργασίας. Η κατάργηση των όποιων προστατευτικών μέτρων, όπως η διευκόλυνση των απολύσεων και των ομαδικών, η κατάργηση των αποζημιώσεων, αφού η δοκιμαστική περίοδος έγινε ένας χρόνος, η απογείωση του λεγόμενου διευθυντικού δικαιώματος, δηλαδή η επιβολή των επιλογών της εργοδοσίας, αποτελούν όλα αυτά προστασία της εργασίας. Οι νέες κοπέλες υποχρεώνονται να υπογράφουν όρο ότι δεν θα μείνουν έγκυες και σε αντίθετη περίπτωση η σχέση εργασίας θα λυθεί. Σε περίπτωση που δεν γίνει έτσι, αρχίζει ο πόλεμος για να οδηγηθούν σε παρέτηση. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις που υπερτερούν ακυρώνουν τα όποια δικαιώματα στην άδεια μητρότητας, ανατροφής του παιδιού, στο επίδομα μητρότητας, αφού προϋπόθεση είναι 200 ημέρες ασφάλισης. Αποκλείονται επίσης από όλα αυτά οι αυταπασχολούμενες και οι αγρότησες. Όλα αυτά δεν συνιστούν προστασία της μητρότητας. Κοροϊδεύετε όταν το λέτε. Όταν χιλιάδες παιδιά είναι εκτός παιδικών σταθμών, όταν χιλιάδες εργάζονται από τα 15 τους χρόνια αντί να είναι στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ζουν την παιδική τους ηλικία. Αυτά, κύριοι, δεν αποτελούν προστασία που παρέχει το κράτος στην παιδική ηλικία, όπως ισχυρίζεστε. Στο άρθρο 21 μιλάτε για την προστασία της νεότητας, του γύρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. Ποια είναι τα ειδικά μέτρα για την νεότητα? Η ταξική φραγμή στη μόρφωση, οι όροι αμοιβής και δουλειάς που είναι χειρότεροι ή μήπως η γενίκηση της μαθητείας με όρους γαλέρας? Ποια είναι τα ειδικά μέτρα για την προστασία του γύρατος, οι τσακισμένες συντάξεις, τα πανάκριβα φάρμακα ή μήπως οι ανύπαρκτες δημόσιες δομές προστασίας των ηλικιωμένων? Ποια προστασία παρέχει το κράτος στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τη λογική της λειτουργικότητας που με βάση τους νέους κανονισμούς μειώνουν τα ποσοστά ανεπηρίας καταργώντας την όποια προστασία? Έργο όλων σας είναι αυτό. Και να έρθουμε στο ασφαλιστικό που συνδέεται με όλα τα παραπάνω. Ζήτησα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Και να έρθουμε στο ασφαλιστικό που συνδέεται με όλα τα παραπάνω και αποτελεί μόνιμο μέτωπο απέναντι στους εργαζόμενους και το λαό. Είναι εκφρασμένος και μόνιμος ο στόχος του κεφαλαίου για κατάργηση του κοινωνικού, υποχρεωτικού και δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης. Με επιχείρημα τη βιωσιμότητα του συστήματος, τις δίθεν στρεβλώσεις όπως χαρακτηρίστηκαν οι όποιες παροχές υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις τις επιλογές του κεφαλαίου που υλοποιήθηκαν προηγούμενα, τις αφαιρούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Το κράτος, λέτε, με ρημνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Με ουρά όμως ποιο, όπως ο νόμος ορίζει. Το παράθυρο που λέει ο λαός. Και τι θα ορίζει ο νόμος? Η πείρα των ενασφαλιστικών νόμων είναι μεγάλη. Τσάκισμα παροχών, συντάξεων, ασφαλιστικών προσδοκιών, χρόνων. Οι εξαγγελίες του νέου ασφαλιστικού της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, να ξέρει τι εισφορές θα πληρώνει, αλλά δεν θα ξέρει τι θα πάρει. Θα είναι στο έλεος της αγοράς και του χρηματιστηριακού τζόγου. Η κοινωνική ασφάλιση μετατρέπεται από κοινωνικό δικαίωμα σε προσωπική υπόθεση και ατομικό ρίσκο. Οι ασφαλισμένοι θα είναι πελάτες, επενδυτές ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, διάφορων επενδυτικών προγραμμάτων, των επαγγελματικών ταμείων, που συμφωνείτε όλοι σας αυτό. Θα οδηγεί στην ολοκλήρωση της απεμπλοκής του κράτους και της εργοδοσίας από τις ασφαλιστικές εισφορές και τις εγγυήσεις που ως σήμερα έστω και κουτσουρωμένα παρήχαν.
Η μείωση των εισφορών με το επιχείρημα του μη μισθολογικού κόστους θα μειώσει ακόμα παραπέρα το μισθό των εργαζομένων. Είστε δεσμευμένοι στους στόχους του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό απορρίψετε την πρόταση του ΚΚΕ για διασφάλιση του δημόσιου αποκλειστικά χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι ουδέτερη η στάση σας στην πρόταση του ΚΚΕ για διεύρυνση του δικαιώματος στην απεργία, την απαγόρευση ανταπεργίας, της επιστράτευσης και άλλα. Είναι καθαρά εχθρική, ταξική στάση υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλετε να εξασφαλίσετε τους αναγκαίους όρους, ώστε με το πιστόλι στον κρόταφο, το κίνημα στο γύψο, να υπάρξει η λεγόμενη εργασιακή ειρήνη, δηλαδή η άκρα του τάφου σιωπή. Το Σύνταγμα στα πλαίσια αυτής της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου, ικανοποιώντας τις ανάγκες του και ενσωματώνοντας τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό, σκληρό απέναντι στο λαό. Η εργατική τάξη είναι ένα δρόμο έχει να ακολουθήσει, να συμβάλλει με τους αγώνες της στην αστάθεια του βάρβαρου συστήματος και στη διεκδίκηση της δικής της εξουσίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.